Για να μην τα λέω όμως εγώ, καλύτερο είναι να ρωτήσουμε και να τοποθετηθεί επ' αυτού και της απάντησης βεβαίως που δόθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Κορονίδας Νάξου, ο κύριος Βαγγέλης Κορές, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορέ. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαύρου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Για πείτε μας λίγο, όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη απάντηση, θεωρείτε δηλαδή ότι επί της ουσίας δεν γίνεται ουσιαστικό έργο, δεν ευνοούνται με την καλή έννοια οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς ώστε να είναι δραστήριοι και να αναδεικνύουν τα δρόμενα, τα ήθη και τα έθιμα των τόπων τους και οτιδήποτε άλλο είναι στον κατάλογο των εκδηλώσεών τους. Τέλος πάντων, για όποια δραστηριότητα έχουν στα χωριά. Ναι. Εδώ θα πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η συνολική κατάσταση για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και να μην παρανοηθεί κιόλας η επιστολή που στείλαμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ και αναφέρεται και στην επιστολή είναι οι υποδομές για αυτά τα ζητήματα και πώς στηρίζονται οι σύλλογοι. Να δούμε βέβαια την κατάσταση που, στην οποία λειτουργούν οι σύλλογοι και με τι δυσκολίες στα χωριά, ειδικά στα απομονωμένα χωριά. Χωρίς καμία στήριξη, χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά και χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αυτές, οι χώροι παιδικές χαρές ή τέλος πάντων χώροι πολιτισμού που να έχει φροντίσει ο Δήμος, η πολιτεία να υπάρχουν στα χωριά. Ναι. Ακόμα και σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, πώς συντηρεί τα μνημεία, τι παρεμβάσεις κάνει σε αυτό. Παραδείγματος χάρη στην Κομιακή που έχουμε το Μυκηναϊκό Τάφο, έχουμε τους Νερόμυλους, τα Μονοπάτια και άλλα πολλά βέβαια, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση χρόνια τώρα από το Δήμο ώστε να υπάρχει πρόσβαση, να υπάρχει. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι υπάρχει μια συνολική κατάσταση απομόνωσης, απαξίωσης των χωριών και όχι μόνο στον τομέα που λέμε τώρα, γενικά σε όλους τους τομείς. Ναι. Στον πρωτογενή τομέα, σε όλους τους τομείς. Παραδείγματος χάρη γιατρό δεν έχουμε στην Κομιακή τώρα όλο αυτό το διάστημα, ένα χρόνο τώρα δεν έχουμε γιατρό. Και άλλα πολλά, να μην τα λέμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να δει κανείς την συνολική εικόνα της υποβάθμισης των χωριών για να δούμε και πώς λειτουργεί αυτή η πρόταση του ΝΟΠΑΠΑ, να καταλήξουμε σε αυτό δηλαδή, σε αυτό το τομέα του πολιτισμού. Ναι. Η πρόταση αυτή λοιπόν βάζει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, έχετε νομίζω σας στείλαμε το συνημμένο, την πρόταση του ΝΟΠΑΠΑ, που βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια ο ΝΟΠΑΠΑ δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει συλλόγους. Έτσι, αυτό για να μην παρεξηγούμαστε δηλαδή, δεν είναι ζήτημα ότι η ένστασή μας είναι μόνο απέναντι στον ΝΟΠΑΠΑ, είναι πιο πολύ προς το Δήμο απευθύνεται. Ναι. Δεν μπορεί ο ΝΟΠΑΠΑ να χρηματοδοτήσει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Και με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη κύριε Κορέ. Να βοηθήσει. Κύριε Κορέ, συγγνώμη. Επειδή αναφέρετε κάτι όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν χρηματοδοτεί απευθείας τους συλλόγους, αλλά από όσο γνωρίζω, χρηματοδοτεί και δίνει κάποια χρήματα για τις εκδηλώσεις, δηλαδή πληρώνει τα τιμολόγια των εξόδων. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι χρηματοδότηση. Τώρα, αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν χρηματοδοτεί άμεσα τους συλλόγους. Ναι, αυτό εξήγησα προηγουμένως. Ναι. Αυτό εξήγησα ότι δεν έχει άλλη δυνατότητα. Ναι. Απλά το ξεκαθαρίζω για να το καταλάβει βέβαια, και ο κόσμος. Ναι. Ωραία, ναι, λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά με το πλαίσιο που μπαίνει. Δεν μπορεί ελεύθερα ο κάθε σύλλογος να προγραμματίσει, για ό,τι χρειαστεί στις εκδηλώσεις του. Ναι. Και βέβαια μην νομίζετε ότι είναι και κάτι σπουδαίο αυτή η χρηματοδότηση. Είναι σαν τα τιμολόγια είναι. Πέρυσι που είχαμε δοθεί δεν είναι όσα και να είναι, ό,τι τιμολόγια και να είναι. Είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Πέρυσι παραδείγματος χάρη, που είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, το όριο ας το πούμε ήταν γύρω στα 400 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι, άρα δεν μπορείς ας πούμε να βάλεις ό,τι τιμολόγια θες ή ό,τι υπηρεσίες ζητήσεις να τις καλύψει ο ΝΟΠΑΠΑ. Με λίγα λόγια δεν μπορείς να κάνεις τις εκδηλώσεις όλες και να έχουν την ας πούμε χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο. Και αναφέρεται και στο ΝΟΠΑΠΑ συγκεκριμένα πράγματα και για ένα ευρώ βέβαια καλά κάνουν από μια μεριά. Δεν μπορούν να κάνουν για να υπάρχει διαφάνεια ότι δεν πάνε τα λεφτά έτσι
Αλλά αυτό όμως δεν βοηθάει τους συλλόγους. Ναι. Παραδείγματος χάρη, αυτό που αναφέρουμε και στην επιστολή μας. Ναι. Ότι εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε ό,τι προϊόντα πάρουμε για τις εκδηλώσεις μας, αν χρειαστούμε δηλαδή κάτι για φαγητό, για οτιδήποτε χρειαστούμε στις εκδηλώσεις, να μπορούμε να πάρουμε από την τοπική κοινωνία, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία, η οποία βέβαια είναι και ενισχυτής του συλλόγου. Ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να απευθυνθούμε σε μεγάλους προμηθευτές, όπως την Άμεση παραδείγματος χάρη, που μπορεί να καλύψει, που έχει τις προϋποθέσεις αυτές, για τον τομέα, λέω για το ζήτημα το να έχουμε κάποια είδη παντοπολίου, ας το πούμε. Ναι. Για άλλες παροχές βέβαια μπορεί να απευθυνθούμε και σε άλλους. Ναι. Κατανοητό. Θέλετε ό,τι υπάρχει στα χωριά από άποψης επαγγελματιών να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Γιατί υποχρεώνει δηλαδή τον όπαπα υποχρεώνει να πάρετε από συγκεκριμένα καταστήματα. Από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις. Να μπορούν να έχουν τα παραστατικά δηλαδή. Α, μάλιστα, ναι. Ναι. Ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, ξέρετε βέβαια ότι σε όλες τις εκδηλώσεις και όλοι το ξέρουν που έχουν έρθει στις εκδηλώσεις μας ότι προσφέρουμε κρασί, ντόπιο κρασί. Ναι. Δεν μπορεί κανείς από την τοπική κοινωνία να προσφέρει, να δώσει και να μπορούμε να καλύψουμε αυτό το έξοδο. Ναι, εννοείται να έχει και παραστατικό. Βεβαίως, να έχει τα απαραίτητα παραστατικά που να πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή που... Ναι. Ναι. Σας λέω ένα το βασικό. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, ένα κέρασμα. Ναι, κατάλαβα, αλλά παρόλα αυτά κύριε Κορέ, δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να κινηθεί διαφορετικά. Αυτό πρέπει να το... Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ ότι το πλαίσιο που βάζει είναι τέτοιο και δεν είναι το απαραίτητο. Είναι το απαραίτητο πλαίσιο, δεν μπορεί να βάλει βεβαίως, κάτι άλλο. Βεβαίως, συμφωνώ, αλλά πάλι η κατεύθυνση και το πλαίσιο που μπαίνει και το πώς λειτουργεί ο ΝΟΠΑΠΑ είναι, έχει τέτοιους περιορισμούς. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο εκεί. Δηλαδή η ουσιαστική έσταση είναι προς το Δήμο. Ο Δήμος θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τους συλλόγους. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος. Υπάρχει και ένας... Πλέον ένα χρηματοδοτεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μόνο τους αθλητικούς και όχι τους πολιτιστικούς. Μόνο αθλητικά σωματεία. Και καλά κάνει και τα και πολλές φορές μάλιστα αρκετές... και χρειάζονται χρηματοδότηση. Βεβαίως, αλλά χρειάζονται και τα πολιτιστικά και επίσης με εντυπωσιάζει κάθε φορά το γεγονός που αναφέρεται όταν δίνονται αυτές οι επιχορηγήσεις στους αθλητικούς φορείς ότι οι πολιτιστικοί ενισχύονται από τον ΟΠΑΠΑ και εννοούν αυτό τον τρόπο στον οποίο αναφερόμαστε τώρα. Δηλαδή, κάνεις κάποιες εκδηλώσεις σαν πολιτιστικός σύλλογος και εμείς πληρώνουμε κάποιες δαπάνες σου μέχρι κάποιο όριο. Ναι, ναι. Αυτό είναι στην ουσία χωρίς κάποια άλλη συμμετοχή ναι, του ΝΟΠΑΠΑ. Ναι. Λέτε ναι, αυτό γι' αυτό. Λέτε άρα, ότι λοιπόν... το ΝΟΠΑΠΑ δεν βοηθάει επί της ουσίας. Παρόλα αυτά, εκμεταλλεύεται την προβολή, έτσι. Βεβαίως. Στην ουσία δηλαδή το νομικό πρόσωπο του Δήμου όσον αφορά τον πολιτισμό νομίζω είναι υποχρεωμένο να έχει πολιτιστική δραστηριότητα και στα χωριά. Δηλαδή με ποια έννοια το λέτε, με ποια έννοια, γιατί ξέρετε ένα νομικό πρόσωπο να σας πω, αυτό θέλω δεν είναι σύλλογος. Δεν είναι σύλλογος. Αν δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΝΟΠΑΠΑ το περσινό. Ναι. Δέστε τι προγραμματισμό εκδηλώσεων έχει για τα ορεινά χωριά και για την Κομιακή και συγκεκριμένα. Ή τι άλλες δράσεις, σε σχέση με την αρμοδιότητά του βέβαια, έτσι, σε σχέση με τον πολιτισμό. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω δει κύριε Κορέ... Που να αφορά τα ορεινά χωριά. Θέλω να πω ότι... Ναι, δεν έχει, δίνεται... αλλά δεν έχει αυτές που θα έπρεπε, έχει λίγες, πολύ λίγες. Αλλά θέλω να πω το άλλο, ότι σε όλες όμως τις περιπτώσεις, όπως θα έχετε δει κι εσείς, είναι σε συνεργασία με συλλόγους. Δεν διοργανώνει κάτι συγκεκριμένο το νομικό πρόσωπο. Ναι, αλλά η βοήθεια είναι μόνο είναι αυτό που λέτε εν ολίγης, ότι αυτό, δηλαδή λοιπόν, ναι, αρκεί, βάζει μπροστά τους συλλόγους με την πληρωμή κάποιων δαπανών των εκδηλώσεών τους και έτσι κάνει ένα συντονισμό. Δεν κάνει κάτι άλλο. Όχι ακριβώς. Συντονισμό, συντονισμό με ποια έννοια. Συντονισμό εκδηλώσεων. Ναι, με το συγκεκριμένο. Συντονισμό εκδηλώσεων με ποια έννοια το λέω. Ότι βγάζει λοιπόν μετά από τις εκδηλώσεις που του έχουν αιτηθεί να γίνουν, βγάζει ένα πρόγραμμα. Αυτές οι εκδηλώσεις στην ουσία είναι όλες των πολιτιστικών συλλόγων.
για τον αθλητικό. Όχι, δεν είναι όλες των πολιτιστικών συλλόγων. Εντάξει, καλή, εννοείται κάποιες παραστάσεις, δηλαδή, κάποια αθλητικά γεγονότα που συμμετέχει και η περιφέρεια. Καταλαβαίνω τι να λέτε. Να σας πω δηλαδή, με παράδειγμα, το σύλλογο το δικό μας, επειδή αυτό ξέρω. Και νομίζω ανάλογα γίνεται και στα άλλα χωριά. Εμείς έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, καλύψαμε με αυτή την επιχορήγηση του ΝΟΠΑΠΑ μόνο μία εκδήλωση του Κλείδωνα. Ναι, ναι. Έτσι, αυτή προβλήθηκε. Ναι, οι υπόλοιπες θέλετε να πείτε δεν μπορούσαν γιατί δεν... Θα μπορούσαν, τώρα για να μην είμαστε και τελείως άδικοι, δηλαδή, για να είμαστε αντικειμενικοί, ναι, θέλω να πω. Ναι. Στο έγγραφο του ΝΟΠΑΠΑ, αν θέλουμε εκδηλώσεις που θέλουμε να προβληθούν από τον ΝΟΠΑΠΑ να συμπεριληφθούν, δηλαδή στο πρόγραμμα του, στην προβολή, στη διαφήμιση τέλος πάντων, μέχρι τις 18 του Απρίλη να ενταχθούν στο, να στείλουμε δηλαδή εκδηλώσεις που κάνουμε, ναι, για να διαφημιστούν μέσω του ΝΟΠΑΠΑ, έτσι. Ναι, ναι. Το ζήτημα όμως, επανέρχομαι σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, το ζήτημα των υποδομών, το ζήτημα της βοήθειας ουσιαστικής των συλλόγων. Ναι, αλλά τι εννοείται από αυτού, τι εννοείται να μας πείτε. Παραδείγματος χάρη, ναι, παραδείγματος χάρη, αυτό που ανέφερα και στην αρχή, για την πολιτιστική κληρονομιά, τι δράσεις γίνονται, τι κάνει ο ΝΟΠΑΠΑ και γενικά και κατ' επέκταση ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος πέρα από το να ασκήσει πιέσεις για να κάνει ίσως και μία μελέτη να εκπονήσει και να τη δώσει στην φορεία την αντίστοιχη. Εμείς δεν έχουμε δει καμία τέτοια, ναι, δράση ή προσπάθεια. Ναι, 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 ναι. Κατανοητό. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, ό,τι γίνεται στα χωριά, τουλάχιστον για το δικό μας χωριό και για το σύλλογό μας, εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, εμείς προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Θα θέλατε λοιπόν να είναι πιο ενεργός ο Δήμος γενικότερα και το ΝΟΠΑΠΑ βέβαια, σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την ανάδειξη του πολιτισμού και τη συντήρηση των μνημείων, έστω και μέσω άσκησης πιέσεων προς τους αρμόδιους, ή εγώ θα πρόσθετα ότι μπορούν να εκπονήσουν και μία μελέτη για ένα μνημείο και να την παραχωρήσουν. Ναι, παραδείγματος χάρη, το μουσείο στην Κομιακή. Αυτό, δηλαδή έγινε δωρεάν ένα κτίριο, παλιό κτίριο που είναι ό,τι καλύτερο για να γίνει ένα μουσείο στην Κομιακή. Mm-hmm. Και εντάξει, υπογραφήκαν τα συμβόλαια, δεν έχει προχωρήσει ο Δήμος καμιά διαδικασία. Ναι. Για να προχωρήσει κάτι. Και αν περάσουν κάποια χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς. Εννοείται ήταν παραχώρηση δωρεά ήταν. Δωρεά παραχώρηση, έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια, αλλά μπαίνει ένα όριο, χρονικό όριο, στο οποίο ο Δήμος θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, ναι, κάποιες διαδικασίες, ναι, ναι. Και αν δεν γίνει αυτό, θα το πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες και καλά θα κάνουν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σαν πνευματικό κέντρο, δεν πιέζεται το Δήμο να προχωρήσει στην υλοποίηση? Από όλους τους φορείς πιέζεται. Και τι λέει, αλλά τι απαντά? Εντάξει, τώρα πρόσφατα δεν ξέρω δεν έχουμε κάνει πρόσφατα κάποιο αίτημα να μας απαντήσει, δηλαδή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ναι, ή αν υπάρχει εξέλιξη. Αλλά μέχρι που υπογράφησαν τα συμβόλαια, ήταν αυτή η διαδικασία με τους όρους, πώς να γίνει παραχώρηση, ξέρω εγώ, μια τέτοια διαπραγμάτευση ήταν. Και αυτό το κράτησε κάποια 2 χρόνια, 3 χρόνια, πώς κράτησε αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Πότε λύγει η προθεσμία, ξέρετε, για να αξιοποιηθεί? Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτή. Πάντως θα είναι κρίμα πραγματικά εάν αυτό δεν αξιοποιηθεί και γυρίσει στους ανθρώπους οι οποίοι το παραχώρησαν για χρήση, για συγκεκριμένη βέβαια χρήση. Θα είναι μεγάλο. Δωρεάν το κάνανε, δωρεάν, ναι, στο Δήμο. Αυτό λέω, ναι, 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 ναι. Τώρα ο Δήμος, για να επανέλθω πάλι στην επιχορήγηση των συλλόγων, το πρώτο που έκοψε με την κατεύθυνση που υπάρχει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και γενικότερα, δηλαδή, περικόπτουμε, κάνουμε περικοπές, όπως γίνεται και στην κεντρική πολιτεία, από που θα πάρουμε, θα κόψουμε την επιδότηση του πολιτιστικού συλλόγου. Ναι, ναι. Για να εξασφαλίσει πόρους ο Δήμος. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα αυτό είναι περαιτέρω υποβάθμιση των χωριών. Εκεί στεκόμαστε εμείς, αυτό το ζήτημα, πιο μάλιστα, πολύ. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε να θίξουμε. Ναι, κατανοητό. Ότι δηλαδή θέλετε πραγματικά μια αρρωγή, μια ουσιαστική βοήθεια, πρακτική βοήθεια απέναντι στους συλλόγους. Και με έναν τρόπο που να μπορούμε εμείς να προγραμματίζουμε και διαχειριζόμαστε όποια επιχορήγηση υπάρχει. Ναι, ναι.
Ναι, κατανοητό. Γιατί δεχόμαστε το σκεπτικό, δηλαδή γιατί το συζητήσαμε στο Συμβούλιο. Πέρυσι είχαμε μπει, σας είπα, στη διαδικασία. Ναι, ναι. Αυτή και κάναμε μία εκδήλωση. Φέτος το συζητήσαμε και λέμε, εντάξει, τι όφελος έχουμε από αυτό. Εντάξει, θα έχουμε κάποιο. Και ξέρετε βέβαια και ξέρουν και όλοι και οι ακροατές τη δυσκολία των συλλόγων να έχουν κάποια έσοδα. Βέβαια. Πραγματικά με χίλιες δύο δυσκολίες λειτουργούν οι σύλλογοι. Ειδικά όπου υπάρχει, όπως εμείς που έχουμε την αίθουσα, έχουμε ρεύμα, έχουμε τηλέφωνο, έχουμε όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα δηλαδή. Αναλώσιμα υλικά. Και πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και σκεφτόμαστε και το παραμικρό έξοδο. Ναι. Από γιατί την άλλη όμως είναι... κύριε Κορέα, αυτή σας η απόφαση τελικά να μην συμμετέχετε, να μην απαντήσετε, δεν έχει, είπα, δεν για έχει να ολοκληρώσω και... το σκεπτικό μου, μου επιτρέπετε. Ναι. Σκεφτήκαμε στο Συμβούλιο, αυτό που συζητήσαμε, στην ουσία δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό όφελος. Ναι. Δηλαδή από αυτή την επιχορήγηση δεν μπαίνει κάτι στην οικονομία του χωριού, σε αυτούς που μας ενισχύουν και μας στηρίζουν. Έτσι. Και γιατί να δεχόμαστε πάντα ότι εντάξει αυτή είναι η κατάσταση, με αυτό το σκεπτικό δηλαδή που ισχύει και για όλους τους τομείς και γενικότερα για τη ζωή μας, ότι να μην δεχόμαστε πάντα ότι αυτή είναι η κατάσταση, συμβαζόμαστε και εντάξει. Απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι να αντιδράσουμε. Ναι. Με αφορμή αυτό το παράδειγμα λέω ότι πρέπει να το κάνουμε και σε άλλους τομείς και σε ό,τι αφορά τη ζωή μας. Ναι, απολύτως κατανοητό. Είναι προς τιμή σας που θέλετε να στηρίξετε την τοπική οικονομία και κοινωνία. Από την άλλη βέβαια, θα πρέπει εδώ, μου δίνεται η αφορμή να αναφέρω ότι έτυχε να παρακολουθώ χθες τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, που ήταν μία πρώτη προπαρασκευαστική για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, όπου πραγματικά από τη Βόρειο Ελλάδα ένας βουλευτής έφυγε την ανισότητα που υπάρχει εντός ορίων. Δηλαδή, μέσα σε ένα νησί όπως φέρνετε εδώ το παράδειγμα, την ανισότητα που υπάρχει. Εκεί, ας πούμε, σε ένα νομό υπήρχαν οι αντίστοιχες ανισότητες. Και πράγματι θίγεται ένα κέριο θέμα, κέριο θέμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε, και το ξέρετε κι εσείς, ότι δεν μπορεί να κινηθεί το θέμα χωρίς να υπάρχουν, όταν μιλάμε για λεφτά, να το πω έτσι απλά, επιχορηγήσεις κλπ, ή να αγοράσουμε από την τοπική κοινωνία, αν δεν μπορούν να δοθούν τα αντίστοιχα παραστατικά, γιατί διαφορετικά θα μέμφαμε και θα λέγαμε... Σύμφωνοι, εδώ όμως μπαίνει και το γενικότερο ζήτημα, κυρία Μαύρου, ναι, ότι τι κάνει ο Δήμος, ναι, τι κάνει η πολιτεία για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα στα χωριά, και τι δυνατότητες έχει ένας παραγωγός να διαθέσει την παραγωγή του και να έχει τα απαραίτητα παραστατικά. Μάλιστα. Ξέρετε το πλαίσιο, τι ασφιχτικό έχει γίνει για τους παραγωγούς, για τους μικροεπαγγελματίες, το ξέρουν όλοι, το βιώνουν δηλαδή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε, γι' αυτό είπα από την αρχή, να το δούμε γενικά και σε όλο του το εύρος το ζήτημα. Δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό ότι κάνουμε μια εκδήλωση και εντάξει. Ναι, τα βολεύουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια είναι ένα μείον, δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε, το να μην αναφέρεται το πανέμορφο αυτό ορεινό χωριό και οι δραστηριότητες που έχει, να μην αναφέρονται και σε ένα πρόγραμμα, αυτό του ΝΟΠΑΠΑ, το οποίο με αυτόν τον τρόπο, με άλλους συλλόγους, όπως ζήτησε και από εσάς να προτείνετε, θα συνεργαστεί και θα προβληθούν οι εκδηλώσεις του σε ένα πρόγραμμα το οποίο διανέμεται και δημοσιοποιείται. Είναι ένα μείον και αυτό, οφείλω να το θέσω. Εντάξει, ναι. Κάθε έχει το τίμημα, το πούμε, έχει το τίμημα. Έχει και το τίμημα, ναι. Πρέπει να κάνεις κάποιες στιγμές. Δεν γίνεται δηλαδή, να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτά τα έχουμε υπολογίσει, το σκεφτόμαστε. Εντάξει. Έτσι, κοιτάξτε τώρα, ο κόσμος ξέρει τι δραστηριότητα υπάρχει εκεί. Και το αναγνωρίζει και το εκτιμά. Και πιστεύω θα συμφωνεί με την άποψή μας. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι πάντα έχουν και μαζικότητα οι εκδηλώσεις σας. Παρόλο Βεβαίως. Που το χωριό είναι απομακρυσμένο από την πόλη και αυτό είναι ένα μείον επίσης, έτσι. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει μάθει πια τις δραστηριότητες, τις συμμετέχει σε αυτές και είναι πολύ θετικό. Κύριε Κορέ, Βεβαίως. Θέτεται και ένα θέμα... Και υπάρχει ανάγκη γι' αυτό, για πολιτιστική δράση. Υπάρχει ανάγκη διεξόδου... Ιδιαίτερα. Να βρουν διεξόδου στα παιδιά. Ιδιαίτερα.
Παραδείγματος χάρη εκεί στο στα χωριά δεν υπάρχει τι να κάνουν τα παιδιά. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε, εντάξει, με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη κάνουμε μαθήματα παραδοσιακής μουσικής, κάνουμε μαθήματα χορού. Τώρα, ξέρω, σήμερα σε λίγο θα φύγω από την κομική, γιατί έχουμε μάθημα παραδοσιακής μουσικής μάλιστα, με τα παιδιά. Μάλιστα. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το τομέα, την παράδοσή μας. Έτσι. Ο νέος παπά ενδιαφέρεται. Αυτές λοιπόν οι εσωτερικές ανισότητες, αυτό θίγεται εν ολίγης, αυτό και πρέπει... Και πώς στηρίζει, και να σας πω άλλο ένα παράδειγμα που παρόν επειδή... Και με αυτό ξέρω, να κλείσουμε κύριε Κορέ, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Ναι, ότι το νομικό πρόσωπο, αυτό, ξέρω εγώ στην απείραθο παραδείγματος χάρη, δεν επέτρεπε σε ένα, στο φλόριο των κριτικών να κάνει μέσα μαθήματα μουσικής, τώρα κάνουν βέβαια, αλλά μετά από πολλές διαδικασίες και πολλή αγώνα. Ναι. Μέσα στο πολιτιστικό εκεί του ΝΟΠΑΠΑ. Α, της Απειράνθου, μάλιστα. Που ανήκει στο ΝΟΠΑΠΑ. Ναι, 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 ναι. Φανταστείτε, αυτό θέλω να πω, ότι στην ουσία η πραγματική παρουσία τους είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή εκεί που χρειάζεται και στις υποδομές να βοηθήσουν τέτοιες δράσεις, να ενδιαφερθούν τέλος πάντων. Μάλιστα. Κύριε Κορέ, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, θέμα. Πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή να συζητηθεί και ευρέως εδώ στην κοινωνία της Νάξου. Και γιατί όχι, κάντε την αρχή και προκαλέστε ένα διάλογο να ξεκινήσει, μια διαβούλευση πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να βγουν και κάποια συμπεράσματα και θέλω να πιστεύω κάποια αποτελέσματα. Και τους άλλους συλλόγους και όλους τους φορείς, ναι, να διεκδικήσουν αυτό το αυτονόητο δηλαδή. Ναι, ναι. Ξεκινώντας από αυτό, αλλά βέβαια και λέω και για όλους τους τομείς. Γενικότερα, της ζωής μας, γενικότερα, πράγματα, ναι, ναι. Γενικότερα, ναι. Μάλιστα. Κύριε Κορέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.